Είμαι Goldman Sachs. Όχι. Δεν είμαι Goldman Sachs. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε εκεί. Είμαι ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εργαστεί σε τράπεζες, στον ιδιωτικό τομέα, που είναι προοδευτικοί άνθρωποι και είναι και αριστεροί. Νομίζω και ο Μητσοτάκης είχε εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε τράπεζα. Δεν νομίζω ότι είχε εργαστεί σε τράπεζα. Αλλά δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω και ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι η εμπειρία μου, πιστεύω ότι μπορεί να διοικήσει τη χώρα καλύτερα από εκείνον. Mm-hmm. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ έχω επιχειρήσει επίσης. Έχω αρχίσει κάτι από το μηδέν. Το να παίρνεις ένα υπουργείο, παίρνεις ένα έτοιμο μαγαζί. Τώρα. Άργησε το από το μηδέν, τότε εγώ, να δεις. Εγώ με αγάπη θα το ρωτήσω. Πιστεύεις ότι τώρα μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός αυτή τη χώρα, τώρα? Δεν χρειάζεσαι χρόνο να μάθεις αυτή τη χώρα, να μάθεις το δημόσιο, να μάθεις ποιες είναι οι λακκούβες, να μάθεις πώς λειτουργεί το κράτος? Είναι πράγματα που θεωρείς δεδομένα ότι τα γνωρίζεις? Εννοείται πως όχι. Γυράσκω αΐ διδασκόμενος. Ποτέ δεν θα με ακούσεις να λέω ότι γνωρίζω τα πάντα. Ναι. Ποτέ. Είναι, και θεωρώ ότι είναι αλαζονικό να είσαι πολιτικός και να λες ξέρω τα πάντα. Διότι στα χέρια σου έχεις τη ζωή του πολίτη. Και άμα λοιπόν νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα και είσαι λάθος... Αρνείσαι να μάθεις. Όχι μόνο αρνείσαι να μάθεις, χαλάς το μέλλον του πολίτη. Αυτό που πρέπει να κάνεις ως πολιτικός και ειδικά σε κυβέρνηση είναι να κάνεις λιγότερα λάθη. Όσο δυνατόν λιγότερα λάθη, διότι έτσι επιτρέπεις τον πολίτη να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ότι άμα γνωρίζω την ελληνική πραγματικότητα, νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά καλά. Μία ομάδα η οποία έχει ενσυναίσθηση, καθαρά χέρια, και μετά από αυτό, τεχνοκρατική επάρκεια, μία τέτοια ομάδα, ένα επιτελείο που έχει στελέχη με αυτά τα κριτήρια, μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά για τη χώρα. Και ειδικά άμα οι αξίες της είναι οι αξίες που έχουμε εμείς στο χώρο μας. Mm-hmm. Είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά ότι είμαι μακρόνισος στην Ελλάδα, εντάξτε, η πολιτική μου σκέψη μπορούμε να την... περιγράψουμε με μία μόνο λέξη. Ανθρωπιά. Αυτή είναι η πολιτική μου σκέψη. Ό,τι κάνω, σκέφτομαι, το κάνουμε με ανθρωπιά. Ναι, αλλά αν μου επιτρέψεις, η ανθρωπιά δεν είναι μια πλήρης πολιτική ατζέντα. Πριν από μερικές μέρες, ένας άνθρωπος που ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι και ακροδεξοί μιλάνε με τον άνθρωπο. Και αυτοί αναφέρουν αυτές τις λέξεις. Δεν σημαίνει αυτό από μόνο του, τώρα συγκρίνουμε, ότι σε κάνει αριστερό, να μιλάς για ανθρωπιά. Ο καθένας το μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του όπως θέλει. Mm-hmm. Εγώ σου είπα το πώς βλέπω οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μπροστά μου, από εδώ και πέρα. Okay.